Φιλοξενούμε σήμερα στη συχνότητα τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, ο οποίος εκτός από την επιτιμή διπλωματική του ιδιότητα είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Να τα λέμε όλα πια. Με την κίνηση συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο. Καλημέρα κύριε Αϊφαντή. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Έχετε μπει σε προεκλογικό mood κι εσείς, πια, ως κίνηση? Εκ των πραγμάτων ναι, γιατί πρέπει να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη γιατί κατεβαίνουμε στις εκλογές και κυρίως να εξηγήσουμε γιατί η θεματολογία που προτείνουμε και αποτυπώνεται στον τίτλο μας για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, ζητάμε συμμετοχή του κόσμου για την προάσπιση αυτών των δύο πραγμάτων, της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου, που είναι αλληλένδετα, γιατί ενδιαφέρει ενώπιση των ευρωεκλογών. Γιατί δηλαδή είναι σημαντικό και δεν είναι ένα ακαδημαϊκό ζήτημα, το οποίο μπορεί να εξελίσσεται άσχετα με την καθημερινότητά μας, άσχετα με το αν δουλεύουν τα τρένα μας, άσχετα με το αν έχουμε παιδεία της προκοπής, κράτος δικαίου, κοινωνική δικαιοσύνη, αν ο κατώτατος μισθός, άσχετα με την ακρίβεια. Εμείς πιστεύουμε ότι συνδέονται και προσπαθούμε να το εξηγήσουμε. Συνδέονται, θα σας πει κάποιος, και μάλιστα με φόντο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή είναι προφανέτα μια υπόθεση περισσότερο ιεράρχησης εσωτερικής προς το εξωτερικό ατζέντας? Για τους σκεπτόμενους ανθρώπους συνδέονται. Για τους οπαδούς θέλουν να στείλουν διάφορες τηλεπερσόνες και ποδοσφαιριστές που δεν έχουν ασχοληθεί με την πολιτική. Υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που είχαν ασχοληθεί με την πολιτική και είχαν δώσει και τη ζωή τους παλιότερα. Αλλά αυτοί που έχουμε έχουν διακριθεί στα γήπεδα, έβαλαν κάποια ιστορικά γκολ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τη διασύνδεση και δεν μπορούν να καταλάβουν τι ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο και τι επιπτώσεις έχει στην Ελλάδα. Και αυτό ακριβώς αυτούς θέλει να στείλει και ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά στην πραγματικότητα συνδέονται. Συνδέονται πάρα πολύ. Γιατί αν ένα κράτος δεν είναι εθνικά κυρίαρχο, δεν μπορεί να έχει λόγο απάνω στην εθνική περιουσία. Δεν μπορεί να έχει λόγο απάνω στο πώς θα φορολογείται αυτή η εθνική περιουσία. Αν οι ξένοι επενδυτές εξαιρούνται εντελώς των φόρων, προφανώς είναι ότι κάποιος πρέπει να τους πληρώνει, θα είναι υγιεινείς επενδυτές και μη εργαζόμενοι. Πώς θα αναδιανέμεται ο παραγόμενος πλούτος, αν θα εκμεταλλευτούμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη και με ποιους όρους, αν θα εκποιήσουμε σιγά σιγά βασικές μας υποδομές όπως η ηλεκτροδότηση στη γειτονική χώρα, η οποία πάρα πολύ επιθετικά, αυτό ήταν το ένα από τα αντικείμενα που συζήτησε ο κύριος Μητσοτάκης, κατά πόσον δηλαδή, εγώ λέω να προσέξουμε τι είπε ο Τούρκος πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Συμβουλίου, ο Αντνάν Πολάτ, που είναι επιχειρηματίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι η στενή, λέει, επιχειρηματική σύνδεση Τουρκίας-Ελλάδας είναι απαραίτητη σε όλους τους τομείς. Ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Τουρκίας και ελληνικών νησιών. Μάλιστα. Το διαβάσαμε στην αρχή σήμερα. Μάλιστα. Ναι, αυτό που λέτε, το διαβάσαμε το πρωί σήμερα. Τουρισμός. Ανάπτυξη αιωλικών πάρκων. Από κοινού θα τα. Όπως είπε ο κ. Γιαπετρίτη, θα γίνουν. Αλλά θα έχει το 50% η Τουρκία. Και θα αποφασίσει στο σχεδιασμό της, θα τα αποφασίσουμε από κοινού. Αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται. Μεταφορές. Τι μπορούμε μόνοι μας, γιατί να μην το συζητήσουμε με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν και μεγαλύτερη. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είναι ένα από τα πιο μεγάλα αεροδρόμια του κόσμου. Και στη διακίνηση εμπορευμάτων. Όλα ό,τι πηγαίνει προς Ρωσία αυτή τη στιγμή και Κεντρική Ασία, από εκεί περνάει. Και Αφρική επίσης. Λοιπόν, να γίνουμε ένα ευτυχισμένο βιλαέτη. Κυρία Αϊφαντή, θα έρθω σε αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να αποφέρει καρπούς ή είναι μια αυταπατημένη, ρωτάει πολλοί κόσμος. Προηγουμένως είχαμε συζήτηση εδώ για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την επιτήρηση του ΟΠΚΕΠΕ. Μας είπε λοιπόν μια σπουδαία προσωπικότητα στον αγροτικό χώρο ότι ο εκμαυλισμός ξεκινάει
από τον τρόπο και τις οδηγίες των επιδοτήσεων της Κομισιόν και φτάνει μέχρι κάτω. Και το παιχνίδι είναι στημένο έτσι ώστε ολίγοι να παίρνουν τις μεγάλες επιδοτήσεις, πολλοί να παίρνουν ψυχία. Κατά αντιστοιχεία λοιπόν, πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να είναι ένας χώρος διεκδίκησης των ζητημάτων και να αλλάξετε τη φορά των πραγμάτων εσείς? Προφανέστατα μπορεί να είναι. Προφανέστατα. Αν βέβαια έχουμε την εικόνα του, εικόνα του Ευρωβουλευτή, τα χάλια της κυρίας Καϊλή και τα χάλια του άλλου κυρίου που πλάκωνε στα χαστούκια και τις γυναίκες, ή εν πάση περιπτώσει τον κατηγορούσαν ότι τις πλάκωνε, δεν ξέρω αν όντως τις χτυπούσε, τότε πραγματικά δεν υπάρχει ελπίδα. Οι άνθρωποι αυτοί αυτά κάναν στην Ελλάδα, αυτά κάνουν και στις Βρυξέλλες. Ένας όμως ευρωβουλευτής εξ ορισμού έχει δικαίωμα ελέγχου. Ελέγχου τι? Μα των διαδικασιών της Κομισιόν, της Επιτροπής, των υπαλλήλων της Επιτροπής, οι οποίοι κάνουν αυτές τις χρυσοφόρες ρυθμίσεις, χρυσοφόρες για τους ίδιους. Διότι οι μεγάλοι, αυτοί που υποφελούνται από τις μεγάλες επιδοτήσεις, γυρίζουν ένα κομμάτι κατά το τραπέζι της Βρυξέλλες. Δεν είναι αχάριστοι, δεν είναι μοναχοφάιδες. Εξού και το να είσαι επίτροπος είναι ένα από τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλματα. Είσαι δηλαδή οχριούν οι λαθρέμποροι κοκαίνης στην Κολομβία μπροστά στις προσόδους των επιτρόπων. Άρα ένας βουλευτής ο οποίος μιλάει, ένας βουλευτής ο οποίος διαμαρτύρεται και ένας βουλευτής ο οποίος έχει ασπίδα τη βουλευτική ασυλία όσο ασπίδα είναι, διότι δεν σε προστατεύει από το να βρεθεί σε κανένα χαντάκι αν γίνεις πραγματικά ενοχλητικός, ένας ευρωβουλευτής που ασκεί τα δικαιώματά του είναι κάτι σημαντικό. Αλλά εμείς θέλουμε Ελεονόρες. Και κάθε λογής Ελεονόρα νομίζω ότι τις αμαρτίες ολάκαιρου του πολιτικού κόσμου το συγκεκριμένο πρόσωπο. Λοιπόν, αν στείλουμε κατάλληλους ανθρώπους, γιατί ο ευρωβουλευτής κάνει έλεγχο και απευθύνεται στην κοινή γνώμη, αυτή που τον εξέλεξε, στους ψηφοφόρους του, τους εξηγεί τι βρήκε. Δεν μπορούν να τον σταματήσουν τον ευρωβουλευτή. Δεν μπορεί να τον συλλάβει η κυρία Δηλίνη για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Και καμία κυρία Δηλίνη στην Ευρώπη. Άρα, ο ευρωβουλευτή, είδατε κανέναν ευρωβουλευτή να κάνει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσα στις συνεδριάσεις, αυτό που κάνουν οι φοιτητές στα πανεπιστήμια, να σηκώσει ένα χαρτί Α4 με την Παλαιστινιακή σημαία και να πει σταματήστε τη γενοκτονία? Θα είχε νόημα? Προφανώς θα είχε. Διότι θα ανταποκρινόταν στο αίτημα αυτών των χιλιάδων εκεί έξω ψηφοφόρων του, οι οποίοι θέλουν να σταματήσει η γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα. Και βέβαια ήταν οι ίδιοι που καταδίκασαν και τη σφαγή των αμάχων που έκανε η Χαμάς εκείνο το μοιραίο πρωί της 7ης Οκτωβρίου. Αυτά τα πράγματα, αν στείλουμε στο Ευρωκοινοβούλιο προσωπικότητες, ανθρώπους δηλαδή ολοκληρωμένους, επαρκείς, να μιλάνε και καμία ξένη γλώσσα, να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους, να μην γκρέμονται από τους διερμηνείς, μπορούν να γίνουν. Και κυρίως το ό,τι έχει να κάνει σχέση με την Ελλάδα, μπορούν να πούν πολλά. Εάν βέβαια είναι εισπράττουν από τους λομπίστες και τα λοιπά, είναι εκβιάσιμοι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα απευθυνόμενοι στο σώμα της κοινωνίας εν ευρία έννοια, εντός και εκτός Ελλάδας, με την κίνησή σας συμμετέχω για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο, ποια είναι η βασική στόχευση? Τι λέτε στον πολίτη? Εμείς λέμε στον πολίτη ότι σημαντικές παραμέτρους εθνικής κυριαρχίας, το πώς θα εκμεταλλευτούμε την αποκλειστική οικονομική ζώνη, το τι είδους σχέσεις θα έχουμε με τους βόρειους γειτονές μας, περνούν μέσα και από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν αποφασίζονται εκεί, αλλά εκεί εκφράζονται συσχετισμοί. Αν δηλαδή η χώρα είναι αποφασισμένη να υπερασπίσει το εθνικό της συμφέρον, πρέπει να υπάρχουν και κάποια όπλα που να ρίχνουν μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα όριγμα μάχης. Και όσοι έχουν κάνει στρατό ξέρουν το όριγμα μάχης. Δεν το σκάβεις για να έχεις πιο πολύ δροσιά. Το σκάβεις για να ρίχνεις. Πρέπει λοιπόν, και εμείς δεν πάμε για επαγγελματίες ευρωβουλευτές, έχουμε συνεννοηθεί μεταξύ μας την εναλλαγή κατέτος, πρέπει το όριγμα αυτό να είναι ενεργό. Να βρίσκεται μέσα κάποιος ο οποίος να είναι επαρκής, ικανός, και έχουμε υπερεπάρκεια ικανών ανθρώπων στο ψηφοδέλτιό μας και εντύμων ανθρώπων, και με τη βοήθεια των υπολείπων, γιατί ένας ευρωβουλευτής δεν τα κάνει όλα μόνος του, χρειάζεται ένα ολόκληρο επιτελείο και μια ολόκληρη ομάδα. Εμείς έχουμε ήδη
συνυπογράψει 6.000 ανθρώπους και πάνω από 6.000 ανθρώπους που έχουν συνυπογράψει τα κείμενά μας. Και είναι ένα ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Με τη βοήθεια λοιπόν όλων των ψηφοφόρων, ο Ευρωβουλευτής είναι απλώς η αιχμή του βέλους. Το τόξο, τη σκόπευση κτλ. Την κάνει η κοινωνία. Αν λειτουργήσουμε έτσι, και μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι, πραγματικά μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο θα μπουν όλα τα θέματα. Είδατε κανέναν Έλληνα Ευρωβουλευτή να βάλει το θέμα των τεμπών στο Ευρωκοινοβούλιο? Είδατε κανέναν Έλληνα Ευρωβουλευτή να το βάλει, όχι να κάνει τα ρουσφέτια, να σε πάει σε μια επιτροπή όπου τυπικά ο κάθε πικραμένος μπορεί να πάει στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου. Να κάνει ερώτηση, να ελέγξει τους επιτρόπους. Όχι τέτοια πράγματα, γιατί με γεμάτο το στόμα δεν μιλάμε. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουν. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να είναι εθνικά κυρίαρχος στη χώρα του, πρέπει να εκφράζεται με δύσκολο τρόπο σε όλα τα συλλογικά διεθνικά όργανα, γιατί αυτό είναι το κοινοβούλιο. Ένας στίβος είναι, μια αρένα είναι. Δεν είναι ο παράδεισος. Λοιπόν, όπως μας υπενθυμίζει η κυρία Καϊλή και ο κύριος Γεωργούλης και οι διάφοροι Καϊλίδες και Γεωργούλιδες που υπάρχουν στις άλλες χώρες. Δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό το φαινόμενο, αλλά έχουμε τα πρωτεία. Κύριε Ιφαντή, επειδή το πρόταγμά σας είναι η εθνική κυριαρχία και η Κύπρος, θέλω να πάω λιγάκι σε αυτό το σκληρό πυρήνα, για τον οποίο άλλωστε διαχρονικά αναλύεται τα γεγονότα. Ως εξής όμως, με δύο απλά ερωτήματα ακροατών ακούγοντάς σας. Ο Στράτος λέει, με αυτό που είπατε για τον πρόεδρο της ελληνοτουρκικής επιχειρηματικότητας, ότι να διασυνδέσουν ηλεκτρικά την υπηρετική Τουρκία με τα νησιά μας. Λέει, το 1900... Λέει ως παράδειγμα της οικονομικής διασύνδεσης. Ναι. Λέει, να διασυνδέσουμε τις οικονομίες μας. Καλά, λέει να. Είναι προφανές ότι δεν θα απορροφήσουμε εμείς τους Τούρκους. Καλά, εδώ λέει να κάνουμε συνδιαχείριση. Ομιλούν αφέ αυτό. Μάλιστα. Λέει να κάνουμε και συνδιαχείριση θαλασσίων πάρκων, είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Στράτος μου λέει το 1994, αν περνούσε από τα παράλια της Τουρκίας, φως υπήρχε μόνο σε ορισμένα παράλια εργοστάσια. Σήμερα φτάσαμε να μας πουλάνε και ρεύμα, κύριε Ιφαντή. Και ο δεύτερος, ο Ηλίας μου λέει, κύριε Ιφαντή, υπόθεση έστω ότι η Τουρκία δεν είναι πονηρή, δεν είναι αναθεωρητική, και όχι μόνο αυτό, μας αγαπάνε και τόσο πολύ που θα πούνε αποχωρούμε και από την Κύπρο, συγγνώμη λάθος γείτονες, η υπογεννητικότητα έχει φτάσει σε επίπεδα μην πω λέει τη λέξη και η γύρανση του πληθυσμού δεν το συζητάμε, είμαστε κράτος γερόντων. Με τη φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων θα ζητάμε μόνοι μας στο τέλος να κατοικήσουν τα νησιά οι Τούρκοι ή να έρθουν να φυλάνε κανένα γέρο στο σπίτι, να δώσουμε πρίκα καμιά βραχονισίδα, να γίνει κανένας γάμος. Δεν τα λέω λέει υπερβολικά, έτσι είναι τα πράγματα. Αν δεν γίνει κοσμογονία από κάτω και στροφή 180 μοίρες, τελειώσαμε ως λαός. Πάει ανάποδα το καράβι, μου λέει ο Ηλίας. Η υπογεννητικότητα είναι ένα κοινωνικό θέμα. Αλλά έτσι όπως τα παρουσιάζει ο κράτης, δηλαδή, ποια είναι η λύση? Αυτό που λέει, κάντε γιατί χανόμαστε, απαυτώστε γιατί χανόμαστε, αυτή είναι η λύση. Δηλαδή, πώς το προτείνει? Προφανώς είναι ένα πρόβλημα η υπογεννητικότητα. Αν είμαστε εθνικά κυρίαρχο κράτος, εγώ έχω δει στη Φιλανδία τι παίρνανε, που είναι 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι, και μάλιστα υπάρχει μια κεντρική επιγραφή ηλεκτρονική στο κέντρο του Ελσίνκη που λέει ακριβώς τον πληθυσμό. Καταγράφει, αφαιρεί θανάτους, προσθέτει γεννήσεις. Έχω δει τι κίνητρα είχαν οι νέες μητέρες, τα νέα ζευγάρια κτλ. Αυτά γίνονται, αλλά γίνονται από εθνικά κυρίαρχο κράτος. Εδώ πέρα έχουμε μια μοναδική βιομηχανία στην Ευρώπη, τη Λάρκο, το σιδηρονικέλιο της Λάρκο. Οι τιμές του μεταλλεύματος είναι στο Θεό αυτή τη στιγμή, διότι είναι η βάση όλων αυτών των σπανίων με ό,τι χρειάζεται για να φτιάξεις μπαταρίες, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όλες αυτές οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χρησιμοποιούν σιδηρονικέλιο και υποπαράγωγά του. Και εμείς τη σκοτώνουμε για να την πάρει κοψοχρονιά κάποιος φίλος της κυβερνώσεως οικογένειας. Ο φίλος. Συνεταίρος. Του τη δίνουμε γυμνή. Απολύουμε τον κόσμο να μην επιβαρυνθεί με αυτούς τους απίθαρχους καλομαθημένους και να φέρει δικούς του εργάτες που θα τους πάρει για ένα κομμάτι ψωμί και να είναι περισσότερο επικερδής. Πιστεύετε ότι αυτό το σέρβις σε όποιον θα το πάρει γίνεται δωρεάν? Όποιοι το πιστεύουν, εντάξει, το δέχουν. Εγώ είμαι κακόπιστος. Αυτοί που είναι καλόπιστοι να μπουν στο τρένο να πάνε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη ή να βάλουν τα παιδιά τους μέσα. Κύριε Ιφαντή,
γέλατε λίγο. Καταρχάς... Και να σκεφτούν τι έχει αλλάξει από τότε που συνέβη. Διότι πάλι θα πάει ο κύριος Γεραπετρίτης και θα ομιλεί περί τηλεδιοικήσεως. Αυτός ο άνθρωπος ομιλεί σήμερα περί ελληνοτουρκικών σχέσεων και ότι δεν συζητώνται τα μείζωνα θέματα κυριαρχίας στις κατηδίαν συναντήσεις. Ο ίδιος που μας έπειθε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση και μάλιστα έχει πάει και μας την έδειχνε. Και όλα γιατί εμείς ήμασταν στραβοί, δεν τη βλέπαμε. Λοιπόν, θα έρθω σε αυτά ως εξής. Λέει εδώ Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, θέλω να απαντήσετε σε αυτό πρώτα. Πριν μερικές μέρες ο κύριος Χρυσανθόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ίδια κίνηση, ανέφερε πως βάζει το χέρι του στη φωτιά για όλους τους υποψηφίους που θα εναλλάσσονται στο Ευρωκοινοβούλιο από το χώρο εάν εκλέξουν. Το λέει και ο κύριος Αϊφαντής ότι βάζει το χέρι του στη φωτιά για όλους τους υποψηφίους. Ναι. Νομίζω απαντήσατε. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι συνέβη χθες κατά τη γνώμη σας. Πώς αποκωδικοποιείται η συνάντηση της Άγκυρας και τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Και θέλω επίσης να μου διευκρινίσετε, αν λάθος το διαβάζουμε, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για τουρκική μειονότητα, όχι στη Θράκη, αλλά στην Ελλάδα. Προφανές είναι αυτό. Προφανές είναι. Διότι η κατά τον κύριο Ερντογάν Τούρκοι δεν είναι δεμένοι με κάποια αλυσίδα ή με κάποιο λουρί στη Θράκη. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Είναι Έλληνες πολίτες, κυκλοφορούν όπου θέλουν και εγκαθίστανται στην Αθήνα. Επίσης, ο κύριος Ερντογάν αναφέρεται και στους μουσουλμάνους, σε ελάχιστους μουσουλμάνους που υπάρχουν στην Κότη, στη Ρόδο. Μάλιστα. Και γενικά σε οποιονδήποτε ήθελε αναγνωρίσει ότι ο κύριος Ερντογάν ή ο κύριος Ράμα, το υποκατάστατό του, είναι ο προστάτης πατέρας του έναντι του ελληνικού κράτους. Άρα τα όσα έχουν συμβεί τρεις μέρες για σας είναι αλληλένδετα, δηλαδή και Τουρκία και Ράμα και Σκόπια. Ήρθε εδώ ο Ράμα, μίλησε, εγώ έχω μιλήσει με ανθρώπους που ήταν μέσα, με νέα παιδιά που ήταν μέσα. Τι τους είπε ότι να είστε περήφανοι που είστε Αλβανοί και εγώ είμαι εδώ εγγυητής περηφάνειά σας απέναντι στους Έλληνες. Αν έχετε προβλήματα με τους Έλληνες, εγώ είμαι εδώ, έχω φιλική σχέση με τον Μητσοτάκη, έχω και το πάνω χέρι. Ήταν συγκαταβατικός έναντι του Έλληνα Πρωθυπουργού, ό,τι χρειαστείτε εγώ. Ήρθε λοιπόν και έκανε μια διάκριση ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες με βάση την εθνική καταγωγή. Απαγορεύεται από το Σύνταγμά μας. Είπε οι αλβανικής καταγωγής Έλληνες πολίτες, γιατί τα περισσότερα νέα παιδιά που ήταν μέσα και φώναζαν και χειροκροτούσαν, έχουν αποδεχθεί, έχουν γεννηθεί εδώ και έχουν αποδεχθεί σύμφωνα με την κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, είναι Έλληνες υπήκοοι. Τα αγόρια θα πάνε στρατό. Λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε την περιθωριοποίηση που υφίστανται πολλά νεαρά παιδιά, έφηβοι αλβανικής καταγωγής, και είπε εγώ θα σας κάνω περήφανος. Αυτό το πράγμα ήρθε μέσα στο σπίτι μας και μας έφτυσε κατά μου τα οράμα. Εκμεταλλευόμενος, εγώ θα πω, και υπαρκτά προβλήματα. Θα έπρεπε να, τον εμποδίσουμε, να του το απαγορεύσουμε, όπως κάνανε οι Γερμανοί το 2017 με τον Ερντογάν. Του είπαν οι αξίες τις οποίες διαδίδεται δεν είναι συμβατές με τις γερμανικές αξίες και με το γερμανικό εθνικό συμφέρον. Άκου πράγματα. Στο κράτος δικαίου που λέγεται Γερμανία υπάρχει και γερμανικό εθνικό συμφέρον. Στην Ελλάδα το έχουμε εξαφανίσει αυτό. Έπρεπε λοιπόν να του πούμε δεν θα έρθεις, αγαπητέ κύριε. Και μη μου πει κανείς ότι θα κάνει αντίπεινα στην ελληνική μειονότητα, διότι η ελληνική μειονότητα είναι γηγενής, προβλέπεται σε συνθήκες και εν πάση περιπτώσει και στις συνθήκες που προβλέπετε, το αν μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς οι δικοί μας πολιτικοί και να μιλούν στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αυτό, και όχι μόνο στις περιοχές μειονοτικές που έχουν ορίσει οι Αλβανοί, αυτό εξαρτάται από την ισχύ της Ελλάδος και βαίνει μειούμενο. Ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης για να πάει στην Χιμάρα ιδιωτικός, τον έβαλε ο Ράμα και ανέβηκε μέχρι την εκκλησία της Τίνου με τα γόνατα. Του κάνει φρικτά καψόνια πριν. Λοιπόν, και αφού δεχθήκαμε αυτό που έκανε ο κύριος Ράμα, εγώ λέω αύριο αν η κυρία Σιλιάνοφσκα έρθει σε ένα πανηγύρι της Αριδαίας ή εκεί στη Φλόρινα στο ξινό νερό να συναντήσει τους ομογενείς της το καλοκαίρι που γίνονται τέτοια πανηγύρια. Έτσι.
και επιδοτούνται και από πολλά προξενία εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα τους απαγορεύσουμε? Γιατί? Πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Έρχεται να συναντήσει τους ομογενείς της. Ποιους ομογενείς? Τους Μακεδόνες κατά αυτήν? Όποιους δηλώσουν. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στο ΔΕΜΠ, κόμμα που κατεβαίνει στις ευρωεκλογές και το ενέκρινε ο Άριος Πάγος να κατέβει, μόνο ότι ρητάμε στο καταστατικό του μιλάει για απόσυση της Θράκης από την Ελλάδα, συγκεκαλυμμένα, αλλά μιλάει πολύ πιο, πιο προφανώς από ότι μίλαγε το καταστατικό της Χρυσής Αυγής που απαγορεύσαμε. Σωστά. Λοιπόν, το ΔΕΜΠ μέσα έχει και μία υποψήφια η οποία δεν είναι μουσουλμάνα, είναι χριστιανή και εκπροσωπεί τη μακεδονική μειονότητα της Ελλάδας. Αυτήν και τους... υπάρχει ένας πυρήνας 6-7 χιλιάδων ανθρώπων στην Ελλάδα που δηλώνουν έτσι. Θα έρθει να τους συναντήσει σε ένα πανηγύρι, να χορέψει το Μάικο Μακεδόνια η κυρία Σιλιάνοφς κατά το καλοκαίρι. Ποιος θα τη σταματήσει? Τρίος Γεραπετρίτης? Πολιτισμένοι άνθρωποι, δεν κάνουν εμείς τέτοια. Άρα, βλέποντας το ράμα, παίρνουν θάρρος και οι άλλοι. Και παίρνουν θάρρος και οι άλλοι, διότι τους έχουν η μία φτερούγα του εθνικισμού είναι ο Ερντογάν, του εθνικισμού τους την καλύπτει ο Ερντογάν, και η άλλη φτερούγα είναι η Γερμανία, που τα επιδοτεί όλα αυτά και δεν έχουν, η γερμανική πολιτική, και δεν έχουμε βρει το θάρρος επί του πεδίου να την αντιμετωπίσουμε. Παλιότερα, κύριε Σαχίνη, όταν εγώ είχα πρωτομπεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, το αμερικανικό προξενείο έκανε κάτι περίεργες εκδρομές εκεί. Και μία φορά βρέθηκε σε έναν πολύ ορεινό δρόμο που πήγαινε σε ένα χωριό, με ένα δέντρο μπροστά, που έφραζε όλο το δρόμο, πήγε να κάνει όπισθεν και έπεσε ένα δέντρο από πίσω. Μείνανε εκεί μέχρι το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί. Περπάτησαν. Λοιπόν, κάποτε η Ελλάδα είχε και υπηρεσίες και τη διάθεση πάνω απ' όλα να προασπίζεται το εθνικό της συμφέρον από διαφόρους που μας γράφαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Τώρα, μα τι είναι αυτά που λέτε? Τι είναι αυτά που λέτε? Άρα, εσείς κύριε Ιφαντή, αυτά δεν τα βλέπετε ξεκομμένα μεταξύ τους. Εδώ, μιας μόνο ο χαζός μπορεί να τα δει ξεκομμένα ή η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή έτσι συμβαίνουν? Ο χρονισμός, μία μέρα πριν η κυρία Σιλιάνοφσκα βγαίνει και λέει για τη συμφωνία των Πρεσπών. Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε πόσο ετεροβαρής για μας είναι η συμφωνία που υπέγραψε άνθρωπος της ποιότητας του Κοντζιά, τον οποίο ανέσυρε η αμερικανική εξωτερική πολιτική σκάβοντας τα έγκατα της ελληνικής κοινωνίας. Τον ανέσυρε, τον έκανε υπουργό εξωτερικών για αυτόν τον σκοπό, μιας χρήσεως. Λοιπόν, και απείλαξε την κυρία Μπακογιάννη, η οποία τον συνεχάρει, από την ανάγκη να κάνει η ίδια με τα χέρια της αυτή τη βρωμοδουλειά. Να υπογράψει μια τέτοια ποιότητα συμφωνία. Η οποία βγαίνουν τα διάφορα παπαγάλια της Νέας Δημοκρατίας και λένε ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί. Προφανώς μπορεί να καταγγελθεί με βάση τις γενικές διατάξεις που προβλέπει η σύμβαση της Βιέννης περί συνθηκών. Και ο λόγος είναι ο πιο βασικός. Η άλλη πλευρά δεν την τηρεί. Πρέπει να την καταγγείλουμε. Όχι, λένε, γιατί θα έχουμε και κυρώσεις από τους Αμερικανούς. Πρέπει να την καταγγείλουμε, διότι αν δεν την καταγγείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόσουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να κυρώσουμε τα πρωτόκολλα. Τι λένε αυτά τα πρωτόκολλα? Το ένα πρωτόκολλο λέει για το πώς θα μπαίνουν οι ετικέτες στα εμπορικά προϊόντα. Το άλλο λέει για να ξαναγράψουμε την ιστορία στα βιβλία μας. Να κάνουμε μια επιτροπή και αν διαφωνούμε, θα βάλουμε, ας πούμε, κάποιους Γερμανούς από το Φράιμπουργκ, έτσι, από το Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ που ασχολείται με τις μειονότητες, να μας γράψουν τα βιβλία που θα διδάσκουμε στα σχολεία μας εμείς. Και αυτή υποτίθεται. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή πρέπει να καταγγελθεί χτες. Διότι πολύ πριν η κυρία Σιλιάνοφσκα πει αυτό στην ορκομοσία της, δεν έχει γίνει τίποτα. Αντί λοιπόν να επιμένουμε σε μια προσχηματική τήρηση της συμφωνίας, θα έπρεπε να την έχουμε καταγγείλει για να βγάλουμε από πάνω μας επαχθείς υποχρεώσεις. Η ζημιά έχει γίνει. Έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική γλώσσα. Έχουμε αναγνωρίσει τα συστατικά μιας μειονότητας η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί με το πάτημα των κατάλληλων κουμπιών να εκδηλωθεί.
και να αρχίσει να φτιάχνεται. Όχι ότι υπάρχουν άνθρωποι το φρόνημα Μακεδόνες, αλλά άμα αρχίσει να το δουλεύουν οι διάφορες υπηρεσίες, θα βρεθούν. Έτσι, άμα δεν σε αγγίζει η εφορία, αρκεί να δηλώσεις Μακεδόνας, γιατί όχι, να το δεις και διαφορετικά. Κυρία Ιφαντή, έτσι φτιάχνοντας. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη. Γιατί έχει περάσει τον ντούκου στην Ελλάδα, ενδεχομένως εσείς να το έχετε ακούσει. Ο Σέρβος πρόεδρος, πριν δύο εβδομάδες που διεξάγονταν στη Νέα Υόρκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο κ. Βούσιτς είπε εκεί, ενώπιον της Ολομέλειας, ότι λείπει από την παρέα εδώ, χαριτολογώντας το είπε, ο εκπρόσωπος του Κωσυφοπεδίου, ο κύριος Κούρτη. Και πού είναι, λέει ο κύριος Κούρτη, έχει εμπλακεί εσωτερικά στις εκλογικές διαδικασίες γειτονικής χώρας υπονώντας τα Σκόπια. Και είπε εμψυχρό, ο Σέρβος πρόεδρος, ότι το κόμμα που δίνει τη μάχη ο κύριος Κούρτη στα Σκόπια είναι το Βρέντι. Σήμερα πληροφορούμαστε ότι το συγκεκριμένο κόμμα, που μάλλον είναι παράρτημα του Κωσυφοπεδίου, μετέχει στον κυβερνητικό συνασπισμό μαζί με το Βεμερό. Σας λένε κάτι όλα αυτά? Ότι οι αντίπαλοι εθνικισμοί, ο αλβανικός εθνικισμός και ο σκοπιανός εθνικισμός, το Δεμερό δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι έχουμε κλέψει την πρωτεύουσά τους στη Θεσσαλονίκη, συνασπίζονται και συνδιοικούν στα Βαλκάνια υπό την μπαγκέτα Αμερικανών και Γερμανών, είναι κάτι καινούριο. Και αυτά που λέω ακούγονται ίσως σε κάποιον που λέει, ναι ρε παιδί μου, τα έχουμε δει στην πράξη. Όχι μόνο εγώ έχω το θάρρος και τα λέω. Τα έχουν δει και όλοι οι συναδελφοί μου. Για πήγαινε να πεις σε μια σύναξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια σύνοδο πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτη πρωτεύουσα, ας πούμε, στη Φιλανδία. Για πήγαινε να πεις κάτι για τα Σκόπια και θα δεις ποιος θα σηκωθεί και να απαντήσει. Δύο πρέσβεις, Αυστριακός Γερμανός. Μονίμως. Και θέλω να πω, επειδή τώρα για τη συμφωνία ανακαλύπτουμε ότι δεν την τηρεί η άλλη πλευρά με αφορμή αυτά που είπε η Σιλιάνοφσκα στην ορκομοσία της. Το 2019, όταν είχε πρωτοέρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ήταν νοπό το μελάνι της υπογραφής από τον Κοντζιά και τον Τζίπρα. Η Φιλανδία είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί μέσα, το πλαίσιο της Προεδρίας, έκανε πάρα πολλές συσκέψεις. Σε μία λοιπόν σύσκεψη όλων των πρεσβευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι, παρευρίσκεται ο Φιλανδός Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά, Μακεδονία την ανέβαζε, Μακεδονία την κατέβαζε και μιλούσε για τη συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, πήρα το λόγο και του είπα: η συμφωνία μιλάει για Βόρεια Μακεδονία. Έχει γίνει τόσο χαμός. Εσύ, γιατί τη λέτε Μακεδονία? Και μου είπε: αγαπητέ μου κύριε πρέσβη μου, καταλαβαίνω λέει ότι διαμαρτύρεστε, αλλά να σε ενημερώσω ότι πρόκειται για μια συμφωνία την οποία όλοι όσοι υπέγραψαν και συνυπέγραψαν, όλοι ανεξαιρέτως, έχουν αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να τηρηθεί ποτέ. Και το είπε όχι κατηδίαν, ενώπιον όλων. Επέμενα εγώ να διαμαρτύρομαι, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είχε απαντήσει ειλικρινέστατα και είχε πει μη μας χασομεράσει τώρα, μη χάνουμε το χρόνο μας. Αυτήν υπογράψατε για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και έπρεπε να σας δώσουμε ένα πρόσχημα και ήταν αυτό το πρόσχημα η Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία τώρα όλοι θέλουν να εφαρμοστεί. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν εφαρμόζεται. Είναι ετεροβαρές. Οι άλλοι, όπως είπε η Σιλιάνοφσκα, εγώ έτσι αισθάνομαι τώρα τι πρέπει να γίνει. Και να σας πω κάτι, έχει δίκιο. Έτσι αισθάνεται η Σιλιάνοφσκα και δεν είναι και πολύ κομψό να βγαίνεις και να της λες ότι πρέπει να λέει άλλα. Ας προσέχαμε. Ας μιλάγαμε για Σλαβομακεδονία. Υπήρχαν πολλές δυνατότητες τότε, διότι οι άλλοι ήσαν σε απελπιστική κατάσταση και εσωτερικά και είχαν ανάγκη έναντι του αλβανικού εθνικισμού να μπουν στο ΝΑΤΟ, διότι πίστευαν ότι αυτό θα τους προστατεύσει, τρομάρα τους, θα δουν τώρα πώς θα τους προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει είχαμε τη δυνατότητα να υπαγορεύσουμε ό,τι είδους συμφωνία θέλαμε. Και δεν το κάναμε. Γι' αυτό μιλώ περί μειοδοσίας του Κοντζιά και τον του Τσίπρα και των λοιπών. Ήταν μειοδοσία προς τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες που είχαμε. Και το λέω διπλωματικά, κομψά, δεν λέω βλακίες περί προδοσίας. Ήταν μειοδοσία. Για να φανούν αρεστοί στους Αμερικανούς, μειοδότησαν έναντι αυτού που απαιτούσε το εθνικό συμφέρον.
Θα μπορούσαν να είχαν ονομαστεί Δαρδανοί, θα μπορούσαν να είχαν ονομαστεί Μαρίκες για να μπουν στο ΝΑΤΟ. Και εμείς δεν το κάναμε. Και βλέπουμε τώρα πόση δύναμη έχει η Βουλγαρία, πιο φτωχή χώρα από εμάς. Τους έχει βάλει τα δύο πόδια στο ένα παπούτσι και τους ζητάει να παραδεχτούν ότι είναι Βούλγαροι, ότι είναι τμήμα του βουλγαρικού έθνους. Με χωριστό κράτος. Λοιπόν, αυτά είναι προφανή και νομίζω ότι για να μην τα ξαναζήσουμε ή να μην συνεχίσουμε να ζούμε με τις συνέπειες τους, χρειαζόμαστε άλλο πολιτικό σύστημα. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι το πολιτικό της σύστημα. Ο εχθρός είναι εντός των πυλών. Απέναντι η Σιλιάνοφσκα, ο Ράμα κτλ. Είναι αντίπαλοι. Το πρόβλημα ποιος είναι εχθρός είναι είμαστε εμείς. Εδώ μέσα είναι. Ο εχθρός λαός. Υπάρχει η διάκριση ανάμεσα στο λαό και στο πολιτικό σύστημα. Κατέμπει, αν έδειξαν κάτι και το μηδίαμα του Μητσοτάκη όταν τον ρώτησαν τι θα κάνατε αν ήταν το παιδί σας μέσα στο τρένο. Μα ποιος παλαβός μπορεί να φανταστεί ότι το παιδί του Έλληνα Πρωθυπουργού θα μπορούσε να ταξιδεύει με το τρένο. Λοιπόν, αυτό είναι ο εχθρός λαός και το πολιτικό σύστημα. Εμείς λέμε αλλάξτε πολιτικό σύστημα. Πολύ απλά. Κύριε Ιφαντή, και η Τουρκία? Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Η οικονομία της δεν συγκρίνεται με τη δική της. Είναι στο G20. Είναι μια χώρα πολύ ισχυρή στρατιωτικά. Και μια χώρα με συνοχή, της οποίας η φήνουσα τάξη, η ελίτ, δουλεύει για την Τουρκία πρωτίστως. Είναι μια χώρα με την οποία όμως είμαστε αντίπαλοι. Ό,τι είναι καλό για την Τουρκία συνήθως είναι εξαιρετικά κακό για μας. Και πρέπει να αντισταθούμε. Μπορούμε, μπορούμε. Μπορούμε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη νότια και δυτικά της Κρήτης πρωτίστως. Άρα για σας είναι μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Φτιάξουμε... Κύριε Ιφαντή, άρα λέτε να αξιοποιήσουμε. Άρα να τη δηλώσουμε και να διατρανώσουμε και ποια είναι η οριοθέτησή της κατ' εμάς. Αυτό μου λέτε. Προφανέστατα. Και να γίνουν οι γεωτρήσεις, να γίνουν οι ερευνητικές γεωτρήσεις, τα γεωτρύπανα να πιάσουν δουλειά, όπως κάθε φορά λέμε και κάθε φορά παρεμβαίνουν διάφοροι και το σταματούν. Αυτά να γίνουν, ώστε να αρχίσουμε να εισπράττουμε τα royalties ως από τις εταιρείες, να βρούμε λοιπόν πόρους για πρωτογενή ανάπτυξη, πόρους για να φτιάξουμε μηχανισμούς άμυνας στους οποίους πρέπει να εμπλέξουμε τον κόσμο, τον λαό των περιοχών οι οποίες βρίσκονται υπό προφανή τουρκική απειλή, των περιοχών εκείνων, όλων των ελληνικών λαών, αλλά πρωτίστως αυτών των περιοχών που επαπειλούνται. Για να μην έχουν την τύχη των μακαρίων Κυπρίων της Κερίνιας, η πιο όμορφη πόλη της Κύπρου, ένα πρωί μάζεψαν τα μπογαλάκια τους και φύγαν όσοι πρόλαβαν. Λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα με τα νησιά του Αιγαίου, έτσι, διότι αν δεν το έχει αντιληφθεί ο ελληνικός λαός, ο Υπουργός Άμυνας σκέπτεται να εκποιήσει το 1/3 της αεροπορίας μας, 90 αεροσκάφη, διότι πρέπει να πάνε στην Ουκρανία. Τα πουλάμε τάχα μου. Όχι βέβαια στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε αναλογιστεί? Δηλαδή τα μπλοκ 30 F-16 και τα Μοιράζ 2000-2005. Όλη η τεχνική, όλοι οι πιλότοι, όλο το στόκ των ανταλλακτικών, όλοι οι άνθρωποι που τα υποστηρίζουν, αυτοί βγαίνουν στην ανεργία. Και ο κύριος Δένδιας, χωρίς καμία εισήγηση από την ηγεσία της αεροπορίας, χωρίς καμία συζήτηση στην Βουλή, την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, λέει ότι το 2030 θα έχουμε 300 αεροπλάνα έμπτης γενιάς ή 4,5 γενιάς. Ωραία, ναι, χωρίς να πει με ποιους πόρους θα τα αγοράσουμε, χωρίς να βάλει χρονοδιάγραμμα, όλα τα χρονοδιαγράμματα πέφτουν έξω. Η αναβίβαση των μπλοκ, να φτιάξουμε τα F-16 μας, να φτιάξουμε στην εκδοχή Viper, να τα αναβαθμίσουμε, υπολείπεται. Κάνουμε τα μισά από όσα η ΕΑΒ παραδίδει, από όσα θα έπρεπε να παραδίδει.
και χρονίζει, μετατίθεται στο μέλλον. Λοιπόν, χωρίς καμία εγγύηση, ο τύπος έβαλε ένα πολιτήριο. Ενώ, τουλάχιστον για τα μοιράζα, αν τα πουλούσαμε στην Κύπρο, θα μπορούσε να τα συνοδεύσει και το προσωπικό. Αλλά τέτοιες λέξεις. Εδώ είναι να μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα στα νησιά. Και αυτό που έχει επιβάλει η Τουρκία με τη στρατιωτική κατοχή της Κύπρου είναι ένα μοντέλο το οποίο οι σύμμαχοι ημών, Αμερικανοί, Γερμανοί, αλλά όχι μόνο, και Βρετανοί, βλέπουν ότι μπορεί να είναι πολύ λειτουργικό και για το Αιγαίο. Και το πρώτο βήμα είναι να φύγει ο ελληνικός στρατός από εκεί, όπως έφυγε η Μεραρχία, και μετά κάτι θα βρεθεί. Μπορεί να τα εγγύσει το ΝΑΤΟ. Και θέλω να πω στους ακροατές σας, κύριε Σαχίνη, ότι σήμερα στο SL Press ο φίλος καθηγητής Βασίλης Φούσκας, ο οποίος ετοιμάζει ένα βιβλίο για το Κυπριακό, με αφορμή τα 50 χρόνια, ιστορική έρευνα, και παραθέτει τη στιχομησία Μπίτσιου Κίσιγκερ στις 5 Νοεμβρίου του 1974 στη Ρώμη. Εγώ όταν υπηρετούσα στο Υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα ήμουν πολύ νέος, είχα πέσει πάνω στο transcript αυτής της συζήτησης όταν είχαμε μπει στη διαδικασία Νταβός, ερχόντουσαν εδώ πριν έρθει λίγο ο Ζάλ και τα λοιπά, όπου ο Κίσιγκερ του λέει θα δεχόσαστε να συμμορφωθείτε πλήρως προς τα περί αποστρατηδικοποίησεως διατάξεις αν σας εδίδονται επαρκείς διεθνείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των νήσων. Αυτό καταλαβαίνω. Μπίτσιος, βεβαίως. 5 Νοεμβρίου του 1974, δηλαδή 2,5 μήνες πριν από τον Ατήλα, λέει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Καραμαλή ότι θα πάρουμε τα στρατεύματα που είχαμε στείλει με την ψυχή σας στόμα τον Αύγουστο του 1974 στα νησιά, γιατί ήταν εξαρμάτωτα εντελώς, εάν μας δοθούν επαρκείς διεθνείς εγγυήσεις. Δηλαδή ένα χαρτί, σαν αυτό που ανέμιζε ο Τσάμπερλεϊν μετά το Μόναχο. Εκεί είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και εκεί είναι και οι σύμμαχοί μας. Πάνω σε αυτές τις παρακαταθήκες δουλεύουν. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Ιφαντή, άρα και θα κλείσω όπως ξεκινήσαμε. Γιατί καλείται τους πολίτες να επιλέξουν το ψηφοδέλτιο του συμμετέχω εθνική κυριαρχία για την εθνική κυριαρχία και την Κύπρο? Οι υποψήφοι, οι 30 υποψήφοι που είναι στο ψηφοδέλτιο είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει με μια πορεία ζωής ότι μιλάνε για τα μείζωνα και δεν αποδέχονται συμβιβασμούς πάνω σε αυτά, παραβλέποντας κέρδη, επικερδείς συμβιβασμούς, εντολές, παρακλήσεις και τα λοιπά. Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς είναι πρώην δημόσιοι λειτουργοί. Ο υπονάβαρχος ο κύριος Τσαϊλάς, ο πτέραρχος ο κύριος Νταβρής. Έχουμε 4 πρέσβεις, ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ο Νίκος ο Τσαμαδός, η Δέσποινα Ελουρμπάκου, και η Φαντιά μου. Έχουμε καθηγητές πανεπιστημίου, τον Δημήτρη τον Κούβελα, τον κύριο Φιντιάνο στη Θεσσαλονίκη, καθηγητή χημίας. Λοιπόν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι αν ήθελαν να κάνουν αυτά που γίνονται θα ήσαν σε άλλα κόμματα. Δεν τα έκαναν και αρκετοί από αυτούς εδιώχθησαν. Ως δημόσιοι λειτουργοί που τόλμησαν να πούν ότι ένα και ένα κάνουν δύο και όχι εννιά. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι η πορεία μας και αυτά που λέμε και αυτά τα οποία καταθέτουμε και τα οποία δεν τα καταθέτει κανένα άλλο κόμμα. Αν τα κατέθετε κάποιο άλλο κόμμα, εγώ κύριε Σαχίνη προσωπικά στην ηλικία μου δεν θα έτρεχα. Ούτε ο κύριος Χρυσανθόπουλος θα έτρεχε, ούτε κανένας μας θα έτρεχε. Αλλά βλέπουμε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει ένα αξιόπιστο εργαλείο διαμαρτυρίας και διαφωνίας με το σημερινό πολιτικό προσωπικό. Και γι' αυτό καταθέτουμε αυτή την πρόταση. Με στόχο όχι να μας ψηφίσουν. Προφανώς θέλουμε να μας ψηφίσουν. Αλλά με στόχο να κουνήσουμε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από τον καναπέ. Ο κοινό μας εμάς δεν είναι τα 6 εκατομμύρια των ψηφοφόρων. Το κοινό μας είναι το 1.400.380.000 που υπέγραψαν τη διαμαρτυρία της κυρίας Καριστιανού
που ζητά από το πολιτικό σύστημα να πάψει να αλληλοδικάζεται μεταξύ του και να δικάζεται από τον κοινό δικαστή με όσα προβλήματα έχει ο κοινός δικαστής, και έχει πάρα πολλά. Αλλά να μην έχουν ετεροδικία και να μην αλληλοαπαλλάσσονται. 1.380.000, ίσως και παραπάνω, υπέγραψαν αυτό το χαρτί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι με το σύστημα, δεν θέλουν το σύστημα, εκείνοι οι δεξαμενοί των ψηφοφόρων μας. Οι άλλοι που λένε ότι όλα είναι καλά, διότι μειώθηκε ο ένφια, συνεπώς τα τέμπη ήταν ατύχημα, συνεπώς στην Τουρκία δεν συζητούνται θέματα εθνικής κυριαρχίας, συνεπώς δεν συζητούμε την αποστρατιωτικοποίηση και όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι δεν μας ενδιαφέρουν. Διότι βάζουν το προσωπικό συμφέρον μπροστά και δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Εμείς κοιτάμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι θυμωμένοι με το σύστημα και τους λέμε εμείς και όχι οι άλλοι σχηματισμοί, όχι ο κύριος Κασελάκης που εμφανίζεται ως αντισυστημικός και έχει πει ότι το ΝΑΤΟ είναι ιερό και όσιο για αυτόν, τόσο αντισυστημικός δηλαδή, ότι εμείς είμαστε ικανοί να εκπροσωπήσουμε το λαό και όχι διάφοροι σαλτιμπάγκοι. Διπλωματικός όρος σαλτιμπάγκος. Εμένος αυτόν. Είναι θεατρικός πρωτίστως, πρέπει να σας πω. Γιώργος Αϊφάντη. Και διπλωματικός. Και διπλωματικός. Διπλωματικά έχει μια άλλη, λέγεται busy body. Ο busy bodysμός λοιπόν, το να είσαι ανήσυχον σώμα και να, χωρίς να έχεις καμία ουσία. Έτσι. Δηλαδή σήμερα ο κύριος Κασελάκης λέει αυτά, αύριο θα λέει τα άλλα. Έχει καμία δέσμευση, τον ελέγχει κανένας? Ποιος τον ελέγχει? Ποιο συλλογικό? Όσο ελέγχανε τον Μπολσονάρου, ας πούμε, τόσο ελέγχουν τον κύριο Κασελάκη. Στο ίδιο μοντέλο λειτουργεί. Δεν συζητώ για τους άλλους που θέλουν να γίνουν τους αντιπάλους του που έφυγαν και φτιάξαν δικό τους κόμμα και οι οποίοι, εντάξει, περιμένουν πότε θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης κυβέρνηση εθνικής ενότητας να σπεύσουν στη φυσική τους θέση που είναι τα υπουργεία. Λοιπόν, επειδή ακριβώς το πολιτικό προσωπικό είναι πάρ τον έναν, βάρ τον άλλον και είναι πρακτικά κολλή από το ίδιο βαρέλι, εμείς λέμε στον κόσμο ότι υπάρχει εναλλακτική λύση και εμείς προσπαθούμε να είμαστε ο καταλύτης αυτής της αντίδρασης που θα δημιουργήσει εναλλακτική λύση. Ο καταλύτης. Όσοι ξέρουν χημεία καταλαβαίνουν τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε. Γιώργος Αϊφαντής, τον ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια κύριε Αϊφαντή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σασίνη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.